Πάμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Project Drama 2020, ο κύριος Λευτέρης Χρυσοχοίδης. Έχουμε να τα πούμε από τότε που ανακοίνωσε ότι πάει στο Project, πρέπει να πω. Έτσι ακριβώς είναι. Στο στούντιο. Ναι. Έξω τα λέμε. Ναι. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και σε αυτούς που μας πάρουν. Κάνατε και μια πολύ ωραία εκδήλωση τελευταία. Την κάναμε και ήταν από τα σχόλια τα οποία ακούσαμε. Ήταν μια πρωτότυπη εκδήλωση, καινοτόμα, που δεν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά δρόμενα της πόλης μας. Αλλάξατε πάντως. Βλέπω μια φαντασία στο προεκλογικό αγώνα. Λίγο project μπήκε εκεί. Έχετε δηλαδή μια, θα το χαρακτηρίζετε έτσι, μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Η εξουσία θέλει φαντασία, Θανάση, και χρειάζεται στην εξουσία, και αυτό προσπαθούμε εμείς να καθιερώσουμε και μέσω της παράταξης του project, που είναι νέα παιδιά, με καινοτόμες σύγχρονες αντιλήψεις και ιδέες, και μπολιάσαμε κι εμείς οι πιο παλιοί και οι πιο έμπειροι μαζί τους, και προχωρούμε σε έναν δρόμο που πιστεύουμε θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει, και την πόλη και το Δήμο Δράμας. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε ευχαριστημένοι, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, αγωνιζόμαστε, και πιστεύω ότι οι Δραμηνοί θα μας στηρίξουν, θα είναι μαζί μας για να αλλάξουμε την πόλη της Δράμας. Εκεί στοχεύουμε εμείς, θέλουμε φαντασία, όπως είπαμε, και στην εξουσία, και καινοτομία και νέες ιδέες και αντιλήψεις. Μάλιστα. Είναι ένας προεκλογικός αγώνας που είναι μαραθώνιος, πρέπει να πούμε, κύριε Χρυσοχοίδη. Είναι νωρίς ή αργά για να ξεκινήσει κάποιος τον προεκλογικό του αγώνα? Για δώστε μας λίγο εσείς τώρα, 10 χρόνια σχεδόν δημοτικό σύμβουλος είστε. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και τώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο αργά. Εμείς είμαστε... 40 μέρες είναι από εδώ και πέρα, 45 μέρες περίπου. Σήμερα έχουμε 5, 5, του μήνους. 5 του μήνους, 26 είναι οι εκλογές. Είναι 60 μέρες, ούτε 60. Ούτε 60 μέρες. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι άλογο κούρσας, μπορεί να ξεκινήσει και τώρα. Και αν πιστεύει ότι θα τερματίσει. Εσείς τώρα πήρατε μια απόφαση, πρέπει να πω. Σχολιάστηκε αυτή η απόφαση. Έχουμε ακούσει παρασκήνια, προσκήνια, περισκόπια γύρω από αυτή την απόφαση. Εσείς λέτε πολύ ξεκάθαρα πάντως ότι ήταν μια απόφαση προσωπική. Δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα, δεν υπήρχε καμία, μπορώ να το πω έτσι, διαφορετική λογική στο να την πάρετε αυτή την απόφαση. Δεν υπήρχε πονηριά δηλαδή. Επειδή μίλησατε για περισκόπια, περισκόπια χρησιμοποιούν αυτοί που δεν θέλουν να φαίνονται. Εμείς είμαστε καθαροί και ειλικρινείς. Ο Μιλών ήταν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Το 2014 χάσαμε τις εκλογές, υποστήκαμε μια πολιτική πανολεθρία. Ο αρχηγός μας, ο Κυριάκος ο Χαρακίδης, τον οποίον τον σέβομαι και τον υπολείπτομαι κοινωνικά, αποποιήθηκε την εκλογή του. Μας παράτησε και έφυγε με λίγα λόγια. Εμείς όμως μείναμε εκεί στις επάλξεις και από το μετερίζει που μας έδωσε ο Δραμηνός λαός στην αντιπολίτευση για 4,5 χρόνια περίπου, και εμφανίστηκε ο Κυριάκος Χαρακίδης ως υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι πια μαζί του, γιατί η αποποίηση, το ότι δεν δέχεσαι την εκλογή εκεί που σέταξε ο Δραμηνός λαός, είναι προσβολή και ντροπή για τον θεσμό, αλλά και για τους πολίτες που σε ψήφισαν. Γι' αυτό τον λόγο και απεσήρθη, έφυγα από την παράταξη Πόλη και Ζωή, ενώ σέβομαι και εκτιμάω και έδωσα αγώνες με όλους τους συναδέλφους της Πόλης και Ζωής. Αλλά δεν μπορούσα να είμαι υποψήφιος με την Πόλη και Ζωή, με αρχηγό τον Κυριάκο. Και μετά ήρθε το project. Και μετά ήρθε το project και νιώθω μια χαρά. Είμαι πολύ καλά. Δίνουμε έναν αγώνα, μια μάχη. Αισιοδοξούμε, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Και με αρχηγό τον Αλέξη τον Τσιαμπούση θα κερδίσουμε τον Δήμο και θα αλλάξουμε την πόλη της Δράμας. Στόχος μας είναι αυτός, να αλλάξουμε την πόλη της Δράμας. Βάζετε ψηλά τον πήχη. Γεγονός είναι. Όλη η παράταξή σας είστε προσιλωμένοι σε αυτόν τον αγώνα και λέτε κάτι τέτοιο. Καταρχάς, οι σχέσεις τώρα παλιών και νέων, ποιες είναι? Κάποιοι πήγατε σε αυτές τις εκλογές στην παράταξη Project. Κάποιοι άλλοι είναι παλιά στελέχη. Προερχέστε από διαφορετικούς χώρους.
Ποιες είναι οι σχέσεις σας, κύριε Μησουχοή? Ναι, κύριε Φυλάκη. Σφάζεστε μεταξύ σας, ποιοι θα εκλεγούν κλπ. Ή είναι καλές σχέσεις? Με τριαντάφυλλα σφαζόμαστε και με γαρίφαλα. Δεν σφαζόμαστε καθόλου. Η παράταξη Project 2020 είναι μια υποδειγματική δημοκρατική παράταξη. Διακρίνεται από συλλογικότητα και ομαδικότητα. Τα προβλήματα συζητιούνται. Δεν υπάρχει ο φωστήρας, ο αρχηγός, ο οποίος τα ξέρει όλα. Καθόμαστε, συζητάμε τα προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε, προτείνουμε λύσεις και λειτουργούμε συνεργατικά και ομαδικά. Και να ξέρετε ότι πάντα η ομάδα κερδίζει. Και εμείς έχουμε στόχο να κερδίσουμε τον Δήμο. Να τον κερδίσουμε όχι για να πάρουμε την εξουσία, αλλά είπα, για να αλλάξουμε την πόλη της Δράμας. Εκεί στοχεύουμε και όπως σας είπα και πριν, νιώθω πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Απολαμβάνω αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ παλιών και νέων. Όλοι είμαστε αγαπημένοι, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει συναδελφικότητα και προσπαθούμε ο καθένας με τον τρόπο του να φέρει όσους περισσότερους ψήφους μπορεί σε αυτή την παράταξη. Έχουμε και τον Αλέξη Τσιαμπούση που πολλά ακούγονται για τον άνθρωπο αυτό. Εμείς δεν ανήκουμε στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά έχουμε καταφέρει να συγκεράσουμε διαφορετικές πολιτικές νοοτροπίες και διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις, διότι έτσι θα λειτουργήσει ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι με την απλή αναλογική. Δηλαδή για τα θέματα τώρα τα κρίσιμα, τα σημαντικά, ας πούμε, για θέματα έργων, ανάπτυξης, καθημερινότητας, συγκεντρώθηκε αυτή η ομάδα και των συνεργατών του Αλέξη του Τσιαμπούση και των υποψηφίων δημοτικών τοπικών συμβούλων για να συζητήσουν κάποια ζητήματα? Προχθές στο εκλογικό μας κέντρο, το οποίο βρίσκεται στην αρχή της Βενιζέλου, μαζευτήκαμε, συζητήσαμε το πρόγραμμα. Εκεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ναι, του Αγίου Νικολάου, όπως είναι το Ανθοπολείο, μόλις ξεκινάει από εκεί που πηγαίνει από την πλατεία το λεωφορείο, εκεί δεξιά, εκεί θα είναι το εκλογικό μας κέντρο και περιμένουμε όλους τους δραμήνους να περάσουν από εκεί να συζητήσουμε. Εγγένεια θα κάνετε ή... Θα κάνουμε και εγγένεια, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και συζητήσαμε το πάντως πρόγραμμα. Είναι ανοιχτό το εκλογικό κέντρο του project. Ναι, είναι ανοιχτό και στο κέντρο. Όσο περνάει ο καιρός. Οργανώνεται ακόμα περισσότερο και θα μπορούμε να δεχόμαστε οποιοδήποτε πολίτη Δράμας θέλει να μας επισκεφτεί, να συζητήσουμε, να απαντήσουμε στα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις, αλλά προπάντων και κυριότερα να τον ακούσουμε, να μας πει προτάσεις και προβλήματα τα οποία έχει για την πόλη της Δράμας. Ένα είναι αυτό το εκλογικό τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, τι μαζεύεστε και συζητάτε και... Κάνουμε και τίποτα άλλο. Μαζευόμαστε συνέχεια και συζητάμε. Και βέβαια, αφού συζητήσουμε και δούμε τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον προεκλογικό αγώνα, ξεκινάμε και βγαίνουμε, ξεχυνόμαστε στους δρόμους για να μαζέψουμε ψήφους. Αυτός είναι ο προεκλογικός αγώνας, γιατί εμείς και το project που είμαστε είναι μια καθαρή, ειλικρινή λύση. Δεν έχουμε τίποτα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε σκοπό μαζί με τα νέα παιδιά να δουλέψουμε, να εργαστούμε για το καλό της πόλης. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, όπως το δίνει και ο αρχηγός μας, για να αλλάξουμε την πόλη. Το έχω πει και το λέω συνέχεια. Απέναντί μας έχουμε έναν νυν δήμαρχο και έναν πρώην δήμαρχο. Αυτοί εκφράζουν το παλιό, το κατεστημένο. Θεωρώ ότι. Εσείς παράταξη... τώρα θα σας πει κάποιος όμως, ναι, κύριε Χρυσοχοΐ, αποποιήστε την περίοδο που ήσασταν κατεστημένο. Αντιδήμαρχος ήσασταν. Δηλαδή λέτε κατεστημένο, αλλά την περίοδο Χαρακίδη ένα από τα πρώτα βιολιά ήσασταν. Από τα πρώτα βιολιά δεν ήμουνα. Να σου το εξηγήσω. Για να επιλεγείτε για αντιδήμαρχο σημαίνει ότι ήσασταν άμεσο συνεργάτης. Δεν θέλω να πω πώς έγινε η επιλογή μου ως αντιδήμαρχος. Λόγω τυπικών προσόντων. Πτυχιούχος νομικής, πτυχιούχος οικονομικών, ναι, εφοριακός. Εκτός από αυτό, το παρασκήνιο το γνωρίζω, αλλά μεταπτυχιακό δεν θέλω... έχετε, από όσο ξέρω. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να το πω πώς έγινα, γιατί δεν θα θίξω μερικές καταστάσεις. Αλλά πολύ καμπτυχία πάντως. Ναι. Αν προκληθώ όμως, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Όταν λέμε το κατεστημένο, το παλιό... Βγάζετε είναι... πάντως ένα κούμπομα, δεν ξέρω. Κούμπομα γιατί να βγάλω. Λογικά έχετε καλές σχέσεις και με τους πρώην... Με όλους. Αν αυτοί δεν θέλουν να έχουν μαζί μου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω καμία εξάρτηση. Μιλάτε δηλαδή, μιλάτε. Μιλάμε. Δηλαδή. Λέμε ένα γεια, καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς είστε κτλ. Μιλάμε. Όταν λέμε το κατεστημένο, ο Μιλόν πήγε από τη μία παράταξη στην άλλη, αλλά αυτοί είναι όλοι νέα παιδιά. Όλοι οι υποψήφοι, η πλειοψηφία τους.
Εσείς πολιτευτήκατε κιόλα την επόμενη φορά. Πρέπει να τα πούμε όλα, κύριε Χρυσοκοίδη. Άρα, να τα πούμε. Δέχεστε ότι την περίοδο Χαρακίδη παρήχθη σημαντικό έργο στην πόλη. Πολιτευτήκατε μαζί του, δώσατε ένα μεγάλο αγώνα, εκλεγήκατε από τους πρώτους δημοτικούς συμβούλους. Σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την περίοδο τη θεωρείτε καλή περίοδο για τη Δράμα. Ένας θα σας πει αυτό τώρα από την παράταξη Πόλη και Ζωή. Μα δεν το αρνούμε αυτό. Εννοείται ότι ήταν μια καλή περίοδος. Και δώσαμε όλη την μάχη και τον αγώνα τότε. Και υπήρχε και τότε μια ομαδικότητα, η οποία χάλασε όμως προς το τέλος. Γι' αυτό και χάσαμε και τις εκλογές. Σας είπα, 4,5 χρόνια εγώ ήμουνα στην παράταξη Πόλη και Ζωή. Είχαμε επικεφαλής τον Παύλο τον Ζαχαριάδη, ήμουν δίπλα του και είχα πει ότι αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος θα είμαι πάλι μαζί του. Είχαμε στη συνέχεια τον Μιχάλη τον Μλεκάνη και είπα ότι αν θα είναι δήμαρχος υποψήφιος θα είμαι πάλι μαζί του. Αλλά δεν μπορεί να έρθει μετά από 4,5 χρόνια ένας νέος υποψήφιος ο οποίος αποποιήθηκε την εκλογή του, δηλαδή δεν ορκίστηκε. Οι αιρετοί, θα πρέπει να ξέρουν οι δραμηνοί ότι οι αιρετοί ορκίζονται. Δεν εμφανίστηκε στην ορκομοσία. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή και ψυχολογικά δεν νιώθω καλά. Ένας άνδρας πολιτικός ανήρ που έχει ήθος και αξιοπρέπεια δεν το κάνει αυτό. Και μάλιστα είναι και προσβολή για αυτούς που το δεχτήκανε. Εγώ δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Γι' αυτό και έφυγα από αυτή την παράταξη. Εξάλλου είχαν καθιερωθεί και συζητήσεις από τον Παύλο τον Ζαχαριάδη με το project ως αντιπολίτευση, τότε που ήμασταν στην αντιπολίτευση. Και συζητιόταν πολλά θέματα, υπήρχαν επαφές. Αποτέλεσμα αυτής της επαφής. Κοινές δράσεις σαν αντιπολίτευσης. Ναι, ναι. Και αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και αυτών των επαφών ήταν και η μεταφράση. Να δείτε κοντά στο project. Στο project. Που πιστεύω είναι εσείς η νεολαία. Εσείς λέτε τώρα τι παλιός και τι πιο παλιός δήμαρχος, τι σημερινός και τι ο προηγούμενος, εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα. Έτσι ακριβώς. Αλλάζουν, μπορούν να αλλάξουν. Με την εμπειρία σας των 9 χρόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν, είστε 8,5 χρόνια και παραπάνω Δημοτικό Σύμβουλος. Μπορεί να αλλάξει η ροή των πραγμάτων, κύριε Χρυσοκοίδη? Αν είσαι αποφασισμένος, πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει. Δραστικές αλλαγές και μεταβολές δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι σε ορισμένα θέματα να τα αλλάξουμε και να λειτουργήσει διαφορετικά ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Δράμας ταξιδεύει χωρίς πιδαλιούχο, χωρίς έρμα. Έχει μπει στον αυτόματο πιλότο. Αν ρωτήσετε τους υπαλλήλους του Δήμου, θα σου το πούνε: έχει διαλυθεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται η παρούσα δημοτική παράταξη. Επί των δικών μας των ημερών δεν ήταν έτσι. Η γραφειοκρατία φυσικά στο Δήμο γίνεται. Έτσι. Οι υπάλληλοι δουλεύουν. Το σύστημα δουλεύει εκεί. Οι υπάλληλοι είναι εκεί, δουλεύουν, αλλά οι υπάλληλοι πρέπει να καθοδηγούνται από τους αντιδημάρχους και από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ο ίδιος, ο Μαψάκος, ο κ. Μαψάκος, δεν μπορεί να ελέγξει τους δημοτικούς συμβούλους και τους αντιδημάρχους. Αν δείτε, από τους 20 δημοτικούς συμβούλους που έχει, οι 10 έχουν φύγει. Ή έχουν πάει σε άλλες παρατάξεις, ή δραστηριοποιούνται σε άλλη εκλογική διαδικασία, είναι υποψήφια αλλού. Οι μισοί σύμβουλοι από τους 20, οι 10 έχουν φύγει αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε. Τέσσερις πήγαν στην περιφέρεια. Ναι, 4 πήγαν τώρα, να μην τους λέμε ποιοι είναι. Ναι, αυτό δείχνει ότι υπήρχε μία αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τον Δήμο. Δεν λειτουργήσε σωστά ο Δήμος. Και αν δείτε τι έκανε τα 5 χρόνια, τα τελευταία χρόνια ο κ. Μαψάκος. Ένα έργο έκανε, το μεγαλύτερο έργο που είναι η ανάπλαση του Χαδά, του Σκουπιδότοπου, που έκλεισε ο Σκουπιδότοπος επί των ημερών του και έγινε, θα έπρεπε να γίνει ανακατασκευή, διαμόρφωση του χώρου στο Σκουπιδότοπο. Το έργο αυτό, προϋπολογισμού ένα 200-300 αν δεν κάνω λάθος, ο εργολάβος έχει κηρυχθεί έκτοτος. Ήταν το μεγαλύτερο έργο που είχε να κάνει και έχει κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος. Και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο γιατί έχει ατέλειες, τεχνικές ατέλειες και δεν έχει παραλυφθεί. Δηλαδή απέτυχε πλήρως σε αυτόν τον τομέα. Και τώρα βλέπουν και οι συμπολίτες μας να γίνονται κάποια έργα, να γίνονται οδοποιίες προεκλογικά. Όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και μάλιστα πήγε και σε ένα χωριό και έγινε ένα συγκεκριμένο έργο στην Καλύφητο. Σύνδεση με το δίκτυο μιας δεξαμενής νερού που υπήρχε εκεί, που είχε κατασκευαστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τη δική μας, και πήγε και τη σύνδεσε τώρα, πριν τις εκλογές.
Και οι κάτοικοι εκεί της Καλυφίτου ορμήξανε τον Δήμαρχο, έτσι να το πω λαϊκά, διότι ήρθες, λέει, μετά από 4-4,5-5 χρόνια και το κατασκεύασες τώρα πριν τις εκλογές. Δηλαδή, αυτό που γινόταν ανέκαθεν στον τόπο μας, αλλά όχι μόνο στην Δράμα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε έργα προεκλογικά βιτρίνας πριν τις εκλογές, εξακολουθεί και ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί εκφράζουν το παλιό. Θα πρέπει ο Δήμος, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να δουλεύουν όλο το χρόνο. Για πετε μου τώρα, διατελέσατε αντιδήμαρχος, έχετε μια. Δεν διαγράφετε φυσικά την πολιτική σας πορεία μέχρι τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη. Πώς πρέπει να λειτουργεί, γιατί ήσασταν αντιδήμαρχος, πώς πρέπει να λειτουργεί ένας αντιδήμαρχος για να παράγεται άμεσα το έργο το οποίο είναι απαραίτητο και να λειτουργεί το σύστημα καλύτερα, να ρολάρει η ομάδα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό εξαρτάται από τα καθήκοντα τα οποία έχεις και σε ποια αντιδημαρχία είσαι, γιατί υπάρχουν κατευθύνσεις. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων θα πρέπει να είναι ένα άτομο που γνωρίζει το αντικείμενο. Αντιδήμαρχος διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση το κατάλληλο άτομο που γνωρίζει το αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα, ο αντιδήμαρχος πρέπει να είναι κοντά στις υπηρεσίες. Να έχει συνεργάτες, τους υπαλλήλους να τους βλέπει ως συνεργάτες. Να έχει επαφές, καθημερινή επαφή, να περνάει από όλες τις υπηρεσίες. Ο αντιδήμαρχος καθορίζει μαζί με τον δήμαρχο, καθορίζει τη στρατηγική. Δίνει τους στόχους και βάσει αυτούς τους στόχους με την καθημερινή πρακτική τους υλοποιείς. Ακολουθείς συγκεκριμένη τακτική για να πετύχεις τους στόχους που βάζεις. Και πρέπει να είσαι νυχθημερών μέσα στο Δήμο. Εκεί πρέπει να είσαι. Εκ του σύνεγγυς που λένε, από κοντά. Αυτό έμαθα από ένα. Όταν δούλευα στον ιδιωτικό τομέα σε μια μεγάλη επιχείρηση του τόπου μας, το ίδιο το αφεντικό μου έλεγε εκ του σύνεγγυς. Πρέπει να είσαι κοντά, δίπλα στους εργαζόμενους, στους υπαλλήλους, στους προϊσταμένους, στους διευθυντές. Να συζητάς μαζί τους όμορφα, δημοκρατικά, να αναλύσεις τα προβλήματα και να δίνεις λύσεις. Προπάντων, να δίνεις λύσεις. Εσείς τώρα, σαν project, έχετε, μπορώ να το πω έτσι, ένα πακέτο προτάσεων για το θέμα, ας πούμε, της καθημερινότητας? Λοιπόν. Γιατί, κύριε Χρυσοχοίδη, κινδυνεύουμε να κάνουμε εκλογές με κεντρικά συνθήματα πλέον την καθημερινότητα στην πόλη. Αντί να συζητάμε ίσως για κάτι πιο μακρόπνο, κάτι πιο φιλόδοξο κλπ., θα συζητάμε σε λίγο για τα πάρκα, για την καθαριότητα, για τα θέματα της ίδρυυσης. Το παρακολουθείτε, το βλέπετε, ότι αρχίζουμε, συζητάμε για τα αδέσποτα. Είναι ζητήματα τα οποία καίνε. Σε αυτά τα θέματα θα τοποθετηθείτε ή είστε μια παράταξη, θα τη χαρακτηρίζει έτσι, λίγο αφιψηλού για αυτά τα ζητήματα? Από πού σας έχει δοθεί αυτή η εντύπωση ότι είμαστε? Δεν σας λέω εγώ τώρα. Εγώ τώρα ερώτημα έθεσα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και πριν, πρέπει να είσαι κοντά στα προβλήματα. Ένας γνωστός επιχειρηματίας είπε στον επικεφαλή μας, αλλά και σε μια παρέα που ήμασταν εκεί, αυτό που πρέπει να κάνει ο ένας Δήμος είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, αποκομιδή απορριμμάτων. Θα πρέπει να γίνεται σωστά. Τα δρομολόγια, θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των δρομολογίων. Δεν μπορεί το απορριμματοφόρο να μαζεύει σκουπίδια στην οδό Υπήρου 7.30 με 8 η ώρα, τότε που πάνε όλοι οι συμπολίτες μας στις δουλειές τους, και να φρακάρει ο δρόμος και να δημιουργείται ποτηλιάρισμα. Είναι απαράδεκτο αυτό. Πουθενά σε καμιά άλλη πόλη, από όσο ξέρω, δεν γίνεται αυτό. Σε κεντρικότατο σημείο της πόλης να μαζεύονται τα σκουπίδια 8 η ώρα το πρωί ή 7.30 ώρα, 8 παρατέταρτο, τότε που πηγαίνουν όλοι στη δουλειά τους. Στη χειρότερη ώρα δεν υπάρχει χειρότερη ώρα, πρέπει να πω. Δεν υπάρχει, όπως λέτε και εσείς, δεν υπάρχει χειρότερη ώρα. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει πιο νωρί, 6 ώρα, 5.30 ώρα. Δεν μπορεί, αυτό σίγουρα θα αλλάξει. Και να είναι και Πέμπτη, ας πούμε, λέω τώρα εγώ. Που είναι και το Πασά. Και να μπαίνει στην Αντιγόνο, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το έχουμε πει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον νυν Δήμαρχο, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν κατάφερε να το κάνει. Εμείς θα το κάνουμε, θα το αλλάξουμε. Να μαζεύονται τα σκουπίδια, να γίνεται ανακύκλωση. Να αυξηθεί η ανακύκλωση από το ποσοστό που γίνεται τώρα κατά 20-30%. Όσο περισσότερη ανακύκλωση κάνουμε, τόσο λιγότερο πληρώνουμε τα σκουπίδια. Αυτή τη στιγμή κοστίζει στο Δήμο Δράμας 40 ευρώ ο τόνος για τα απορρίμματα, για τα σκουπίδια τα οποία πηγαίνουμε στις αίρες. Όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε, τόσο λιγότερα απόλυτα, στερεά απόλυτα έχουμε και απορρίμματα. Γιατί μέσα στα απορρίμματα πετιούνται και ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό μπορεί να γίνει με την εξέλιξη του έργου της ανακύκλωσης ή με την κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών? Εννοείται. Πώς θα πρέπει να την κάνει? Θα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες.
να κάνουν ανακύκλωση. Ποια είναι τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, τι ανακυκλώνεται, ό,τι ανακυκλώνεται να πετιούνται στους μπλε κάδους. Τελεία και παύλα. Όσο μπορεί περισσότερο ο καθένας. Και αυτό να πρέπει. Και, σωστά, λέτε, την και να γίνεται και σωστά. Γιατί σε κάδους, μπλε κάδους, έχουμε δει του κόσμου τα σκουπίδια. Τερατουργήματα. Ναι, και επειδή μιλάω και με τα παιδιά που είναι στο ΟΚΔΑΗ, το τι έχουν δει τα μάτια τους μέσα είναι απερίγραπτο. Άρα θα πρέπει να συνειδητοποιηθούν οι πολίτες και να κάνουν περισσότερη ανακύκλωση. Να μαζεύονται τα σκουπίδια έτσι όπως πρέπει, να έχουν μια καθαρή πόλη. Αυτά είναι προβλήματα της καθημερινότητας που για να τα επιτύχεις, για να τα καταφέρεις, θα πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί. Πρώτα θα δουλεύει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, να δουλεύει πιο πολύ από όλους αυτός, όπως ήταν ο αείμνηστος, ο φίλος μου ο Θέμης, ο Ρεμόντης, ο οποίος ξεκινούσε από τις 6 ώρα το πρωί να δουλεύει, όταν ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας και πέτυχε στο έργο αυτό. Και τον επικαλούμε τώρα και συγκινούμε, διότι ήταν πολύ στενός μου φίλος, από τον οποίο έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Άρα, κοντά στην πρώτη γραμμή ο αντιδήμαρχος. Να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Να είναι κοντά στους υπαλλήλους. Να ενισχύει τους υπαλλήλους, να τους εμψυχώνει. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά που κάνουν, διότι είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά και θα πρέπει να αμείβεται αυτή η δουλειά. Θα πρέπει να δεις τις εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν. Είναι ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις εκεί που έχουν τα ντους, εκεί που στο αντιλιοστάσιο της ΔΕΙΑ. Θα πρέπει να πηγαίνει εκεί ο αντιδήμαρχος. Εσείς λέτε ότι δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού που είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι όμως και η όλη οργάνωση, η όλη λειτουργία και το ότι δεν έχουμε αντιδήμαρχο καθαριότητας, πρέπει να πω εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Δεν έχει αντιδημαρχία καθαριότητας ο Δήμος. Εκτελεί χρέη αντιδημάρχου καθαριότητας. Είναι εντεταλμένος με. Κάποιος κύριος Χατζηγιάννης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Κάποιος το λέω, γιατί είναι πολύ γνωστός μου και φίλος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχος καθαριότητας. Γι' αυτό και Βρωμάη είναι βρώμικη η πόλη μας. Υπάρχουν GPS πάνω στα απορριμματοφόρα, τα οποία δεν λειτουργούν. Να ξέρουμε πού βρίσκεται το κάθε απορριμματοφόρο ανά πάση στιγμή. Δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Σας είπα. Ο Δήμος, και όταν λέω ο Δήμος, εννοώ και αυτές οι υπηρεσίες της πρώτης γραμμής. Και πάλι με τις γνώσεις, γιατί έχετε μια εμπειρία μεγάλη εσείς. Απαιτείται αντιδήμαρχος για να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα ή μπορεί να γίνει από την υπηρεσία. Δηλαδή, οι υπηρεσίες τι κάνουν. Μην μου πείτε τώρα, σαν δημόσιος υπάλληλος που είστε, οι υπηρεσίες εκτελούν εντολές. Και η υπηρεσία δεν πρέπει να αυτορυθμίζει κάποια πράγματα. Κύριε Χρυσοχοίδη. Η υπηρεσία δεν πρέπει να τα αυτορυθμίζει κάποια πράγματα. Αυτορύθμιση και αυτοδιόρθωση κάνει ο καθένας μόνος του. Εγώ είμαι σε μια υπηρεσία, αλλά η υπηρεσία έχει. Εντάξει, τμήματα, η υπηρεσία αυτή είναι διαφορετικού τύπου. Μια στιγμή. Έχει προϊσταμένους τμήματων και έχει υποδιευθυντή και διευθυντή. Υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Δήμος όμως είναι μια μικρή κυβέρνηση. Φανταστείτε την κυβέρνηση που κυβερνάει την χώρα μας να μην έχει υπουργούς και να μην έχει πρωθυπουργό. Μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το κράτος. Δεν έχουμε γίνει ακόμα ελβελτία, δεν έχουμε γίνει ακόμα. Και εκεί έχει κυβέρνηση. Απλά δεν την ξέρει ο κόσμος. Ναι, στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, για να γίνει κυβέρνηση πέρασε ένας χρόνος. Και λειτουργούσε η δημόσια διοίκηση. Εδώ δυστυχώς δεν λειτουργεί. Άρα θέλει και αντιδημάρχους και δημάρχους να είναι σωστοί στη δουλειά τους και μέλημα, πρωταρχικό μέλημά τους να είναι. Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του Δήμου. Να λειτουργεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά και πιο παραγωγικά ο Δήμος. Και να μην έχουν το μυαλό τους στις φιέστες, στα πανηγύρια, στις δημόσιες σχέσεις και στις γιορτές. Καλά είναι και αυτά, αλλά πρώτα να κοιτάνε το έργο τους, το οποίο τους έχει αναθέσει ο λαός, ο οποίος τους ψήφισε, και να μπορούν να δίνουν, όχι να μπορούν, να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ένας για να γίνει δήμαρχος καλός, θα πρέπει να δώσει όλο του το είναι σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ μαζί μας ο Λευτέρης ο Χρυσοχοίδης, δημοτικός σύμβουλος Δράμας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με το Project Drama 2020. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Εδώ κυρίες και κύριοι, πάμε και στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λευτέρης Χρυσοχοίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Project Drama 2020.
ανέλησε και τους λόγους που κατεβαίνει με το project, που ανεβαίνει με το project. Είναι καλύτερος ο όρος. Γιατί να λέμε κατεβαίνει στις εκλογές, να λέμε ανεβαίνει στις. Κατεβαίνει στις εκλογές, αγαπητέ και φυλαχτέ, διότι κατέρχεσαι στο επίπεδο του λαού. Δεν λέμε ανεβαίνει, κατεβαίνει στις εκλογές, γιατί πας δίπλα στο λαό, στα προβλήματα του λαού, για να αντιμετωπίσεις και να λύσεις τα προβλήματα του λαού. Γι' αυτό λέμε κατέρχομαι στις εκλογές. Δεν λες ανέρχομαι στις εκλογές. Η καθημερινότητα. Ενώ κάποιοι το βλέπουν ότι ανέρχονται. Έχουν αυτή την αντίληψη. Λόρδι, λογικά βουλή των Λόρδων είναι εκεί κάπως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και Λόρδους και εδώ, στην πόλη μας. Για τσαλάκο τους, όπως λέγαν παλιά. Για πέστε μου τώρα, εδώ μπαίνουν και ζητήματα φυσικά που αφορούν αθλητικές υποδομές, γήπεδα. Χρόνια τα ακούμε, κύριε Χρυσοχοίδη, και τα ακούμε, τα συζητάμε, τα αναλύουμε. 25 χρόνια ακούμε για εκείνο το εθνικό. Το εθνικό. 30 χρόνια. Το οποίο μετονομάστηκε και σε. Δημοτικό. Αλέκος. Εμείς εθνικό θέλουμε να το λέμε. Αλέκος Φρούσιος, ενώ έχω πληροφορίες ότι η Δημοτική Αρχή είχε υποσχεθεί στον συμπολίτη μας και αθλητή του Στίβου Δουβαλίδη ότι θα δώσει το όνομα. Αυτές τις πληροφορίες έχω και ακόμα δεν καταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τον κύριο Δήμαρχο για να μας απαντήσει, γιατί έθεσε αυτή την ερώτηση προημερησίας διάταξης, αλλά δεν ήταν εκεί ο Δήμαρχος για να μας απαντήσει. Τελευταία έχει και πολλές απουσίες ο κύριος Δήμαρχος από τα Δημοτικά Συμβούλια. Μιλάμε εδώ και πόσο καιρό για την καθαίρεση των κερκίδων. Υπάρχει ένα κονδύλι κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, ένα συγκεκριμένο ποσό για καθαίρεση των κερκίδων και δημιουργία νέων. Δεν έχει γίνει τίποτα. 5 χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε τίποτα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη σχετική μελέτη, να καθαιρεθούν, να γκρεμιστούν δηλαδή οι κερκίδες του εθνικού, διότι είναι ακατάλληλες, να γίνουν νέες και να γίνει και προπονητήριο κάτω από τις κερκίδες. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Το κολυμβητήριο. Συζητήθηκε πρόσφατα το θέμα του κολυμβητήριου. Έγινε μια σχετική μελέτη από έναν team επιστημόνων και μηχανικών από τη Θεσσαλονίκη και κατέληξε, το συμπέρασμα αυτής της μελέτης ήταν ότι είναι ακατάλληλο το κολλητήριο. Βέβαια το βλέπαμε κι εμείς. Η μελέτη στατικότητας που λένε. Μελέτη, όχι μόνο στατικότητας και σεισμικότητας. Τρία τεύχη είχε η μελέτη αυτή. Την πρώτη φορά που έγινε η συζήτηση, κατά την πρόσκληση για την συνεδρία του Δημοτικού Συμβούλου, μας έδωσαν το ένα τεύχος. Όταν συζητήθηκε ξανά το θέμα, μας φέρανε και τα άλλα τρία τεύχη. Ήταν εκεί και ο μηχανικός, ο οποίος ήταν επικεφαλής του γκρουπ αυτού που έκανε την μελέτη και μας ανέλησε τα προβλήματα. Το κολυμβητήριο έχει πρόβλημα. Όντως. Είναι ακατάλληλο. Μην πούμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Το θέμα της υγρασίας που είναι βασικό. Διότι το κολυμβητήριο κατασκευάστηκε ως ανοιχτό. Εσείς σαν project λέτε φυσικά να λειτουργεί. Ο κ. Σιλιόπουλος που ήταν εδώ λέει. Λοιπόν, τι να λειτουργεί. Πρέπει να σταματήσει, να γίνει και μετά να λειτουργήσει. Εσείς λέτε ας λειτουργεί και κάτι τέτοιο, δεν λέτε. Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Για να μην υπάρχει εύρυθμη. Έκανα μια σχετική ερώτηση στον πολιτικό μηχανικό που έκανε την μελέτη του κολλητήριου. Λέω, εσείς, λέω, πήγατε το κολλητήριο, εννοείται, το είδατε. Κάνατε και τις τεχνικές μετρήσεις και τις επεμβάσεις που κάνανε, δηλαδή, κρουστικές μελέτες κτλ. Είναι τεχνικά θέματα αυτά. Λέω, αν ήσασταν δραμηνός πολίτης, είχατε παιδιά που θέλουν να μάθουν κολύμβη, θα τα στέλνατε στο κολυμβητήριο. Διότι και εγώ στέλνω τα παιδιά μου στο κολυμβητήριο. Έχω 4 παιδιά, το ένα πηγαίνει ακόμα στο κολυμβητήριο. Θα το στέλνατε, θα τα στέλνατε. Μας απήντησε λίγο διπλωματικά, λίγο ήταν και περίεργη η απάντησή του, ότι για ένα χρόνο από τώρα λέει θα τα στέλνα. Γιατί, για ποιο λόγο το είπε αυτό? Για να γίνει για να το κολυμβητήριο. Όχι. Για να γίνει το κολυμβητήριο, για να αποκατασταθεί, χρειάζεται περίπου ένα χρόνο. Πήραμε απόφαση και ήταν και ομόφωνη αυτή η απόφαση και δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση ή να κατακρίνω την παρούσα δημοτική αρχή. Πήραμε απόφαση. Εντάξει, δεν φταίει και για όλα τα, όλα τα, όλες τις πληγές του Φαρώ, δεν φταίει το Ρώμα Μουσάκος. Δεν είπα αυτό. Σας είπα ότι αυτό το θέμα με το κολυμβητήριο είναι από τότε που δημιουργήθηκε, διότι είναι ένα κατάλληλο το κολυμβητήριο. Σας είπα, κατασκευάστηκε ανοιχτό, γίνανε οι κερκίδες και μετά έκλεισε. Το σκεπάσανε χωρίς να προβλέπεται εξαερισμός. Πιστεύω το κυριότερο πρόβλημα είναι η διάβρωση από την υγρασία που υπάρχει. Και από το χλώριο που υπήρχε παλιότερα. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν αναπνέει. Ναι, είπαμε ότι για να γίνει η ανακαίνιση του κολυμβητηρίου, για να επιδιορθωθεί αυτή η κατάσταση, χρειάζεται ένας χρόνος. Δηλαδή, 3-4 μήνες οι μελέτες που θα τις κάνει ο Δήμος Δράμας, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας, άλλους 3-4 μήνες να βγει η προκήρυξη του διαγωνισμού, να βρεθεί ανάδοχος και μετά
φτάνουμε στους 6-7 μήνες και άλλους 3-4 μήνες για να υλοποιηθεί το έργο. Τότε θα κλείσει το κολυμπητήριο. Όταν θα μπουν τα συνεργεία μέσα. Και αυτή ήταν μια ομόφωνη απόφαση, το λέω χοντρικά. Κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε ανεύθυνοι εμείς που σαν γονείς στέλνουμε τα παιδιά μας στο κολυμπητήριο. Το κολυμπητήριο ήταν σε αυτή την κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν γίνει κάποιο γεγονός, ούμι γένετο, θα μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή να γίνει ένα σεισμός, μπορεί να πέσει. Είναι δέσμευσή σας τώρα να ολοκληρωθούν και οι εργασίες. Δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Εμείς, αν αναλάβουμε, εννοείται ότι όσο μπορούμε πιο γρήγορα και πιο σύντομα θα τρέξουμε όλες τις διαδικασίες για να επιδιορθωθεί το κολυμπητήριο. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε καινούριο κολυμπητήριο. Θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος. Άρα το παρόν κολυμπητήριο πρέπει να επιδιορθωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι στις 31 Αυγούστου λήγει η άδεια λειτουργίας και θα πρέπει να υπογραφεί νέα άδεια λειτουργίας. Θα πρέπει δηλαδή θα υπάρχει μια επιτροπή που θα κρίνει ότι είναι κατάλληλο για να λειτουργήσει. Την ευθύνη αυτή θα την αναλάβει ο νέος δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει από τις 1 του. Τι θα γίνει τότε, θα το δούμε. Κατά περίεργο τρόπο πρέπει να πούμε, έτσι θα φέρνει η μοίρα, κύριε Χρυσοχοίδη. 1 Σεπτεμβρίου με το καλημέρα, θυμόμαστε όλοι ότι πριν 5 σχεδόν χρόνια ξαφνικά προέκυψαν θέματα με όλα τα γήπεδα του νομού. Μέχρι να δοθεί παράταση, είχα κλείσει τα γήπεδα. Δηλαδή, αναλαμβάνει κάποιο δήμαρχο και κατευθείαν το πρώτο του πρόβλημα είναι τα γήπεδα. Είναι ένα θέμα πάντως οι αθλητικές υποδομές. Τώρα για το Δουβαλίδι, επειδή είπατε με την ονομασία του γηπέδου, για δώστε μας λίγες παραπάνω λεπτομέρειες. Τι έγινε? Το εθνικό στάδιο μετονομάστηκε σε Αλέκος Φρούσιος. Ήταν πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Όταν ήρθε το θέμα προς συζήτηση, εμείς δεν γνωρίζαμε ότι είχε υποσχεθεί ή αν είχε υποσχεθεί. Δεν το γνωρίζουμε και απίθυνα και αυτή την ερώτηση δημόσια στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν βρέθηκε κανείς να μου απαντήσει. Βέβαια, δεν θέλω να δικό τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαψάκο, δεν ήταν παρόν. Και ο αναπληρωτής του, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν ήξερε να μου απαντήσει. Αν έχει υποσχεθεί ή αν είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει το όνομα του Εθνικού Σταδίου, το όνομα του αθλητή μας, του Δουβαλίδη. Ο ίδιος, από πληροφορίες που έχω, δεν έχω μιλήσει εγώ μαζί του, μας έχει πει ότι του είχε δώσει αυτή την υπόσχεση ο Δήμαρχος. Αυτό το λέω βέβαια με κάποια επιφύλαξη. Τώρα, όσον αφορά το κολυμπητήριο που είπατε προηγουμένως από τις 1-9, οι εκλογές είναι 26 Μαΐου. Η δεύτερη Κυριακή θα γίνει από μια εβδομάδα. Δηλαδή, μια εβδομάδα μετά τις 26 θα ξέρουμε ποιος είναι Δήμαρχος. Έχει ένα χρονικό διάστημα Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος να προετοιμαστεί ο νέος Δήμαρχος τι θα αντιμετωπίσει. Έχει 3 μήνες μπροστά του ο νέος Δήμαρχος και η νέα Δημοτική Αρχή να προετοιμαστεί για την θητεία την οποία θα αναλάβει. Είναι ένα διάστημα αρκετό. Μπορεί να ενημερωθεί και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Σύμβουλη. Υπάρχει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να ενημερωθούν τι προβλήματα υπάρχουν και θα είναι βέβαια και υποχρεωμένοι οι προηγούμενοι. Και θα κάνει και διαβουλεύσεις για να προκύψει το 17, πρέπει να πω, ο νέος δήμαρχος. Ο δήμαρχος, όποιος εκλεγεί δήμαρχος, νέος θα είναι με την έννοια ότι θα μπει σε μια νέα θητεία. Μπορεί να είναι και παλιός, μπορεί να είναι. Είναι γεγονός, ή ο εν ενεργεία δήμαρχος. Είναι γεγονός πάντως, κύριε Χρυσοχοίδη, ότι θα πρέπει μετά να βρει και τους 17 για να κλειδώσει η πλειοψηφία ο δήμαρχος. Και θα πρέπει να μπουν και όλα αυτά τα αγκάθια και όλα αυτά τα προβλήματα σε μια λογική τώρα συσχετισμών μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μου πείτε τώρα, τέτοια προβλήματα δεν λύθηκαν τόσες δεκαετίες. Ευκαιρία με την απλή αναλογική να λυθούν. Ναι, όπως είπατε κύριε Φιλαχτέ, οι εκλογές αυτές θα γίνουν με απλή αναλογική. Από ό,τι γνωρίζω, τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, οι δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρουν την πρώτη Κυριακή, θα έχουν. Καλά κάνετε και το λέτε, και να τονίσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι μέχρι και την δικτακτορία το 67 είχαμε απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Μετά το 74 έχουμε αυτό το σύστημα. Δηλαδή πώς θα βγουν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων, πόσα έγκυρα ψηφοδέλτια έχουμε, όχι πόσοι ψήφισαν, πόσα είναι τα έγκυρα ψηφοδέλτια. 27.000. Να το πούμε απλά 33.000. Πώς είναι οι σύμβουλοι. 33. Θα γίνεται μια διαίρεση του αριθμού του συμβούλου με των εγκύρων ψηφοδελτίων. Θα βγαίνει το εκλογικό μέτρο συν 1 και αυτό θα είναι το εκλογικό μέτρο. Δηλαδή, αν ψήφισαν 33.000, 33 συμβούλοι, κάνουμε μια διαίρεση, βγαίνει 1.001. Αν μια παράταξη έχει πάρει
6.500 ψήφους, θα διαιρείται το 1001 με το 6.500 και θα βγαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι σε ακέραιος αριθμό. Θα είναι 6 σύμβουλοι και 500 περισσεύουν. Και θα έχουμε τα υπολείμματα μετά. Αφού βγουν οι σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις, όποια παράταξη έχει το μεγαλύτερο περίσσευμα θα παίρνει τις έδρες οι οποίες θα είναι αδιάθετες. Γιατί μπορεί να υπάρχουν 1, 2, 3 έδρες αδιάθετες. Όποια παράταξη έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο από τους ψήφους που έχουν μείνει, θα παίρνει και, και τις έδρες ανάλογα δηλαδή με το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Αν έχει, ας πούμε, το project 500 να πούμε στον και κόσμο, είναι πρώτο, θα παίρνει μια έδρα από τις 6 θα τους κάνει 7. Το είναι άλλη εκλογική περιφέρεια. Βγάζει πρώτη Κυριακή η πρώτη παράταξη, προσοχή εδώ, όχι σε όλο το Δήμο, η πρώτη παράταξη Σιδηρόνερος Καλωτή, όποια παράταξη κερδίσει το Σιδηρόνερος Καλωτή, τη Δημοτική Ενότητα, θα βγάλει και Δημοτικό Σύμβουλο. Με την πρώτη Κυριακή δηλαδή θα έχουμε και ένα Δημοτικό Σύμβουλο από την περιοχή Σιδηρονέρου. 32 βγάζει Δράμα και ένα βγάζει ναι, το Σιδηρόνερο. Ναι, γιατί είναι άλλη εκλογική περιφέρεια. Είναι άλλη εκλογική περιφέρεια στον ίδιο Δήμο. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν άλλη ενότητα. Ναι, εκλογική ναι. Ενότητα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν 9 εκλογικές περιφέρειες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Γίνεται χαμός. Δίπλα μας εδώ ή το Παγκαίο. Ναι. Έχουν είναι πολύ πιο δύσκολο ο Δήμος Αριανών στην Κομωτινή. Και επειδή θα υπάρχει απλή αναλογική, εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτός που θα είναι δήμαρχος μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που σίγουρα μάλλον δεν θα την έχει. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχει διαβούλευση με τις υπόλοιπες παρατάξεις για να μπορούν να περνούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα. Αυτά εδώ δεν θα μπορεί ο δήμαρχος που ό,τι ισχύει τώρα, που έχει τον μπόνους των 20 εδρών και έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα ισχύει αυτό πια. Αυτό θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Άρα θα εσείς πρέπει να υπάρχει και ένα. Είναι αισιόδοξο παρόλα αυτά, θα λειτουργήσει. Αν θα είναι δήμαρχος ο δικός μας αρχηγός, ο Αλέξης Τσιαμπούς, σίγουρα θα λειτουργήσει. Διότι εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε συλλογικά, συνεργατικά και να συζητάμε. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν το ξέρουν αυτό το κόλπο. Εμείς το γνωρίζουμε και αν είναι δημοτική αρχή το project και δήμαρχος ο Αλέξης Τσιαμπούσης, σίγουρα θα λειτουργήσει. Διότι έχουμε αυτή την ικανότητα να συζητούμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίζουμε. Τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα? Εννοείται. Σε προσωπικό επίπεδο, αγώνας, τρέξιμο. Αγώνας, τρέξιμο. Βέβαια, εμείς είμαστε και εργαζόμενοι. Είμαστε στη δουλειά μας μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα βγούμε στους δρόμους, στα μαγαζιά και θα ζητήσουμε την ψήφο των δραμηνών. Γιατί εμείς. Κύριε Φυλακτή, δεν έχουμε. Ομιλίες στα χωριά κάνει παράταξη, ναι, από όσο ξέρω, στις κοινότητες. Ναι, έχει κάνει. Κάναμε και στο Καλό Αγρό μια τελευταία ομιλία και είχε μεγάλη επιτυχία και είχε πάρα πολύ κόσμο. Εμείς είναι καλό το κλίμα στις κοινότητες με την εμπειρία σας για το project? Έχει, το project έχει ένα μειονέκτημα και ο νυν υποψήφιος δήμαρχος. Δεν είμαστε τόσο γνωστοί στα χωριά. Αυτό το έχουμε καλλιεργήσει και το έχουμε αντιμετωπίσει. Και πιστεύω μέχρι και την ημέρα των εκλογών, όσες μέρες μείνανε, θα το καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο. Διότι το project είναι το νέο. Κλείνοντας, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Χρυσοχοίδη? Εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι αυτό που υπάρχει στην πόλη μας είναι ένα δίπολο μεταξύ του κυρίου Μαψάκου και του κυρίου Χαρακίδη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς, σαν project, διότι ανήκω και εγώ σε αυτή την παράταξη, θα μπούμε σφήνα ανάμεσα στους δύο. Θα πρέπει οι συμπολίτες μας να ψηφίσουν με σύνεση και με λογική. Να μην διαλέξουν μια ανύπαρκτη ή ανίκανη δημοτική ηγεσία ή μια καιροσκοπική και τυχοδιοκτική δημοτική ηγεσία. Θα πρέπει να επιλέξουν και να κάνουν μια καθαρή, ειλικρινή και άδολη λύση, και αυτή πιστεύω ότι είναι το project 2020 και με υποψήφιο δήμαρχο τον Αλέξη τον Τσιαμπούση. Πάντως πάλι ανάβετε φωτιές εκεί, μιλάτε για τυχοδιοκτικές, μιλάτε για καιροσκοπικές, πολιτική... μιλάτε για ανύπαρκτες. Αυτό είναι πολιτική κρίση. Πολιτική δεν είναι, κρίση, πολιτική δεν κρίση. Είναι προσωπική κρίση. Να είστε καλά, καλή και επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λευτέρης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, Δημοτικός Σύμβουλος Δράμας και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το project Δράμα 2020. Κλείνουμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό Σαββατοκύριακο.